Ε, hey, πστ, Μήπως σε καμπούρεις. Μη μου αγχώνεσαι, δεν πειράζει. Yeah. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να δεις όλο το βίντεο από την αρχή ως το τέλος πέντε φορές, να πατήσεις like, εγγραφή, καμπανάκι. Ε, να πατήσεις τρία link που έχω, που έχω από κάτω να μου στείλεις ένα donation στο PayPal και θα σταματήσεις να σε καμπούρεις στο υπόσχομαι. Hey, γεια σα, φίλε Ελπίζω να είστε όλοι πάρα, πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιο είμαι, ο Σαρούκλα. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την καμπούρα. Ωραία, θα πούμε τι είναι η καμπούρα, πώ ορίζουμε την καμπούρα, πώ δημιουργείται η καμπούρα, τι την προκαλεί, πώ θα λύσουμε την καμπούρα, ειδικέ ασκήσει, ειδικά στρετ, πώ να προσαρμόσει το ασκησιολόγιο σου, έτσι ώστε να μην χειροτερεύσει το πρόβλημα που ήδη έχει και να πούμε και γιατί χρειάζεται να διορθώσει την καμπούρα σου. Okay. Οπότε, πρώτα απ' όλα να πούμε τι είναι η καμπούρα. Η καμπούρα μπορεί να έρθει σε διάφορε μορφέ. Εμεί θα πούμε έτσι λίγο απ' όλα, δηλαδή θα πούμε και τον αυχένα. Ο οποίο έρχεται έτσι μπροστά το nerd neck που λέμε, θα πούμε και για τη σπονδυλική στήλη η οποία γέρνει λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Εδώ οι, οι μύε που είναι πιο μαζεμένοι, πιο βραχημένοι και οι όμοι οι οποίοι έρχονται προς τα μπροστά έτσι, ε, είμαστε λίγο σαν γορίλες. <χω> <χω> okay. ε, και να δούμε τι την προκαλεί την καμπούρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ναι είναι γενετικό, ναι θα γεννηθεί με μια προδιάθεση προς την καμπούρα. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι γενετική η καμπούρα. Οπότε να δούμε τι προκαλεί την καμπούρα. Ε, ο πρώτος λόγος είναι η βαρύτητα

η βαρύτητα θα σα πρόχνει πιο πολύ προ τα κάτω και επειδή ο κόσμο είναι δημιουργημένο όχι για τόσο ψηλού ανθρώπου όπω εσύ, θα χρειάζεται να σκύβει γενικά έτσι να καμπουριάζει για να χωρά σε αμάξια, σε πόρτε κλπ. Οπότε θα δημιουργήσει έτσι μια φυσική στάση καμπούρα στην καθημερινότητά σου. Άμα είσαι ψηλό, 9 στου 10 ψηλού έχουν καμπούρα. Οκ, okay, θέλει πολύ προσπάθεια να είσαι ψηλό και να μην έχει καμπούρα. Τώρα, ποιο άλλο λόγο μπορεί να προκαλέσει την καμπούρα, έτσι η καθημερινότητά μα. Όταν καθόμαστε τι περισσότερε ώρε που είμαστε ξύπνοι, απλά καθόμαστε και όταν καθόμαστε γέρνουμε μπροστά, όταν είμαστε στο κινητό το είμαστε κάπω έτσι. Έτσι, όλη μα καθημερινότητα πια ε, έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μα προκαλεί καμπούρα ουσιαστικά. Οπότε, να δούμε πώ θα διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα, πώ μπορούμε να επιτεθούμε και αν μπορούμε να επιτεθούμε, γιατί πολλοί νομίζουν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Okay. Τώρα, η καμπούρα είναι ένα θέμα το οποίο ε, την παθαίνουμε για. Πολλά πολλά χρόνια έτσι, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί, άμα είσαι 20 χρονών, τα τελευταία 10 χρόνια επιβαρύνει τη θέση σου και δημιουργεί αυτά τα προβλήματα τη καμπούρα στον εαυτό σου. Οπότε δεν μπορώ να σου δείξω τώρα μια άσκηση που απλά θα σε κάνει γαμάτο. Αλλά αυτό που μπορώ να κάνω είναι να σου δείξω μερικά κόλπα και μερικά πράγματα που άμα τα κάνει, ναι, θα διορθώσει την καμπούρα σου, ναι, θα νιώσει μια βελτίωση στη στάση του σώματό σου. Αλλά και στη χειρότερη το περιπτώσιο, ακόμα και αυτό να μην γίνει, σίγουρα θα μπορέσει να ε, αποτρέψει το πρόβλημα από το να χειροτερέψει και απλά να χειροτερέψει καμπούρα σου και να σε φουλ καμπούρη και κουασιμότο. Οκ. Okay. Οπότε, πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε την καθημερινότητά μα. Ε, πρέπει να προσπαθούμε εν συνέστητα να μην ε, σκύβουμε και να μην γερνούμε μπροστά. Οπότε, όταν κάθεσαι στην καρέκλα σου, πρέπει να φροντίζει να έχει μια καλή καρέκλα, να κουμπά από πίσω, ε, στήθο να είναι πάντα πεταμένο. Ε, όταν είσαι στο κινητό, φρόντισε να Γενικά, πάντα να πετά το στήθο. Okay. Να είσαι λίγο στήθο πεταμένο και οι ώμοι να είναι προ τα πίσω. Να είναι κάπω έτσι οι ώμοι, να μην αφήνει να πέφτουν προ τα μπροστά. Ε, μετά, ε, ας α πούμε, εάν έχει μοιοπία και κάθεσαι στο PC, πρέπει να φορέσει τα γυαλιά σου. Γιατί, α πούμε, άμα δεν βλέπει καλά, κάνει αυτό το πράγμα και καμπουριάζει. Όποτε νιώθει ότι πα να καμπουριάσει, απλά αυτό που κάνει είναι να το διορθώσει. οκ. Okay. Μετά, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε stretching, οκ. Okay. Οπότε, όταν εμείς είμαστε μόνιμα σε αυτή τη θέση, αυτό που γίνεται είναι οι μύες που, που είναι από πίσω στην πάνω πλάτη είναι τραβηγμένοι, που σημαίνει δια που είναι σε διάταση, είναι μόνιμα τραβηγμένη και οι μύες που είναι μπροστά είναι μαζεμένη, ε, μόνιμα βράχημένη. Okay. Οπότε πρέπει να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο και τις ακριβώς αντίθετες κινήσεις ε, από αυτέ αυτές που μας προκαλούν οι καμπούρα που είναι ας πούμε άμα είσαι έτσι, έτσι η α, ακριβώς αντίθετη ποια είναι, είναι αυτή εδώ πέρα. Οπότε τι κάνεις, πιάνεις, ε, πιάνεις από κάπου και κάνεις stretch για το στήθο σου, κάνεις stretch για το δικέφαλο, ε, κάνεις stretch εδώ πέρα να ανοίξει όλο αυτό εδώ πέρα, κρέμιες από μονόζυγο υπάρχουν διάφορα stretch τέλος πάντων τα οποία ανοίγουν η κόμπρα είναι ένα πολύ καλό stretch που απλά ξαπλώνει κάτω και σπρώχνεις με τα χέρια προ τα πάνω. Οκ, okay, οπότε είναι αυτά τα stretch τώρα. Αυτά τα stretch κάθε πόσο πρέπει να τα κάνει, αυτά τα stretch πρέπει να τα κάνει αρκετά συχνά, ειδικά στην αρχή. Όπω είπαμε, το πάθε αυτό το πρόβλημα όταν έκανε κάποια λάθο πράγματα επί 10 χρόνια. Τώρα, μια φορά με αυτά τα στρε θα διορθωθεί. Όχι, πρέπει να τα κάνει κάθε μέρα, όλη μέρα, full. Άμα κάθε 8 ώρε και είσαι έτσι, πρέπει να κάνει κάθε να 8 ώρε και να κάνει το στρε. Τώρα, θα μου πει δεν μπορώ, προφανώ δεν μπορεί. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι όσο το περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Okay. Μετά, ασκήσει, ασκησιολόγιο. Είναι, είναι πάρα πολύ συχνό, παιδιά, να δω ένα τύπο που να είναι τούμπανο, να γυμνάζεται, να, έχει, να είναι 80 κιλά, να είναι 70 κιλά ε, μυϊκό γυμνασμένο. Ένα σώμα που θα ήθελε ο καθένα να έχει, αλλά να έχει απέσια στάση του σώματο και full καμπούρη. Okay. Αυτό γιατί, επειδή δημιουργούνται ανισορροπίε στο σώμα μα, στου μύε μα κλπ. κλπ. Εάν θέλετε να κάνω βίντεο με ανισορροπίε ξεχωριστά, μάλλον θα κάνω ε, στο μέλλον. Okay. Υπάρχουν και άτομα μάλιστα που δεν έχουν καθόλου καμπούρα και κανένα πρόβλημα απολύτω. Πάνε στο γυμναστήριο και προκαλούν στον εαυτό του καμπούρα και διάφορα προβλήματα. Και μετά αυτά έρχονται σε προβλήματα στου ώμου, έρχονται σε προβλήματα στη μέση και δεν συμμαζεύεται. Και μετά λέει άλλο, Α, ήμουν άτυχο μάλλον. Όχι, δεν ήσουν άτυχο, ήταν σάπια η προπόνησή σου, δεν πρόσεξε και την έπαθε. Okay. Οπότε, πολύ πολύ απλά ε, να πω εδώ πέρα: Το βασικό πρόβλημα είναι ότι γυμνάζουμε πάρα πολύ το στήθο. Α πούμε, μπορεί να κάνει 100 κιλά στο πάγκο για στήθο, όπου το στήθο τραβάει τον ώμο προ τα μέσα έτσι, και δημιουργεί αυτή την καμπούρα. Τώρα, από την, από την αντίστροφη μεριά, από την πλάτη, υπάρχει κι άλλο ένα μη. Υπάρχουν αρκετοί μύε που κρατάνε τον νόμο από την άλλη μεριά, ε, από πίσω. Οπότε, έχουμε δύο μύε, το στήθο και όλη μίας από πίσω. Οκ. Okay. Όταν το στήθο γίνεται πάρα 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 πολύ δυνατό γυρνάει έτσι το στήθο μπροστά μπροστά. Μετά πρέπει να δυναμώσει εισαξια και του μια από πίσω για να κρατηθεί εκεί που είναι όμως. Οκ. Okay. Ε, οπότε μιλάμε ότι ένα άτομο που έχει καμπούρα λογικά θα μπορεί να κάνει πάρα, πάρα πολλά κιλά στι πιέσει πάγκου, αλλά δεν θα μπορεί να κάνει ούτε τα μισά, α πούμε, σε, στην αντίστροφη ακριβώ άσκηση που είναι οριζόντιε απαγωγέ. Οκ, okay, σε αυτή την άσκηση. Ε, Κοπηλατικέ κλπ. κλπ. Οπότε σκέψου, αναλογίζει σου. Κάνω, ξέρω εγώ, 50 κιλά. Κάνω 100 κιλά στο πάγκο ε, που ο πάγκο είναι ελεύθερα βάρη. Έτσι. Και δεν μπορεί να κάνει ούτε 50 στην κοπηλατική που είναι και στο μηχάνημα. Και πόσο μάλλον με την μπάρα. Okay. Ένα βασικό πρόβλημα είναι αυτό. Και γενικά, ένα κανόνα είναι ότι ό,τι κίνηση μπορεί να κάνει, και όσο δυνατό είσαι σε μια κίνηση, πρέπει να είσαι ακριβώ το ίδιο δυνατό στην αντίστροφη κίνηση. Οπότε, ασκησιολόγιο. Ε, τι ασκήσει πρέπει να κάνουμε, Πρέπει να κάνουμε ε, διάφορα είδη και διάφορα είδη ασκήσεων που δυναμώνουν την άνω πλάτη και του πίσω δελτοειδή, το, το πίσω δελτοειδή που είναι αυτό εδώ πέρα. οκ okay. Και δίνοντα full προτεραιότητα σε αυτού μέχρι να δυναμώσουν πάρα, πάρα πολύ. Οπότε, α ε, τα μαζέψουμε λίγο μία τι συμβουλέ. Ένα είναι να διορθώσει το πώ στέκεσαι ε, Δύο είναι να κάνει stretch και να stretch Α πούμε, κάθε φορά που κάθεσαι πολλέ ώρε στο γραφείο, να σηκωθεί να κάνει μία. Οκ. Okay. Τρία είναι να, όταν γυμνάζεσαι να μην δυναμώνεις μόνο πάρα πολύ στο το, το στήθος και να, αφήνει ε, και να παραμελείς την άνω πλάτη σου και το πίσω δελτοειδή okay, και να δυναμώνεις παράλληλα όλους τους μύες ταυτόχρονα. Okay. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε ξέρετε να κάνετε, Κουμπώντε like, κουμπώντε εγγραφή. Πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια ε, για coaching, link στην περιγραφή. Αυτά είχα να πω στην επόμενη φορά. Να προσέχετε. Peace out.